Τες πρεσβείες Παναχράντ και Παναμόγειας αυτού Μητρός, η αδυνάμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού προστασίες την Τιμίου Επρανία και αντινάμενα σωμάτα, οικεσίες την Τιμίου Δόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερών Ημών, των Αθλής και Αστής Διαλαμψάνων, των Νεοφανών Μαρτύρων Ραφαήλ, Ειρήνης και Νικολάου, των Αγίης Πατρός Ιμών Ιωάννου και Επισκόπου Κωνσταντινούπολης των Σωστών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρός Ιμών, Αθανασίου του Αθωνίου, Στυλιανού Παπλαγόνος, Νίκονος του Μετανοήτε, Αλυπίου του Κιονίδου και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σοφιανού, Δρύνου, Πόλεως και Αργυροκάστρου, ό,τι μνήμη επιτελούμε και πάντων στον Αγίον ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Σκέφτομαι και λέω πόσο ωραία μας τα έχει βάλει ο Χριστός μας και η Εκκλησία μας στη συνέχεια. Τα Ευαγγέλια, τους Αποστόλους, τις ευχές, τις λειτουργίες, τα τροπάρια, τις ακολουθίες. Για να μπορούμε οι άνθρωποι από κάπου να πάρουμε λίγη γνώση, λίγο να καταλάβουμε. Αλλά μπα, δεν καταλαβαίνω. Την προηγούμενη Κυριακή μίλησε για εκείνον τον πλούσιο που τα χωράφια του γέμισαν, λέει, βγάλανε πολύ καρπό. Και τι έκανε, γκρέμισε τις αποθήκες και τις έκανε πολύ μεγαλύτερες. Και όταν τελείωσε τις αποθήκες και έβαλε τα γεννήματά του μέσα, είπε στην ψυχή του, στον εαυτό του, «Ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά, κείμενα εισέτη πολλά, τα οποία μπορούν να πάνε πολλά χρόνια, φάε, πίε, φρένε, παίρνα καλά». Και τι λέει εκεί ο Χριστός, το ίδιο βράδυ, λέει, του χτύπησε την πόρτα, Αγγελάκος, άφρον, άφρον, ανόητε. Αυτήν τη νύχτα σου ζητάω την ψυχή. Α, ετοίμασας την Ιέστε. Τι είναι που θα πάνε, που θα γίνουν όλα αυτά. Τζάμπα κουράστηκες, τζάμπα βασανίστηκες. Μπορεί και από το βάσανο και από την κούραση να έφυγε. Και πάμε στο σημερινό Ευαγγέλιο, που πάει, λέει, ένας νέος, πηγαίνει στον Χριστό και του λέει, τι ποιήσαν ζωήν αιώνιον κληρονομήσουν. Τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Είναι το νόμο, τι έγραπτε, λέει, πώς αναγνώσκεις, τι διαβάζεις. Γιατί τον είδε ο Χριστός ότι ήταν ευσεβής νέος. Και λέει τις αρετές και τις εντολές που έχει ο Μωσαϊκός νόμος, οι 10 εντολές. Τα αυτά πάντα, λέει, όλα αυτά τα έχω φυλάξει από τα μικρά μου τα χρόνια, δεν έχω παραβεί τίποτα. Και τότε ο Χριστός μας, τι ωραία του λέει, έτι εν σι λείπει. Σου λείπει ένα ακόμα. Ποιο είναι αυτό? Ένα. Είπαγε, πόλησόν σου τα υπάρχοντα, διάντος πτωχής και ακολούθη μη. Τι του ζητούσε, μωρέ, να τον ακολουθήσει?
Για φανταστείτε να σου λέει ο Χριστός, έλα να σε έχω κοντά μου και εσύ να λες όχι. Γιατί περίλυπος σε γένετο. Όχι, δεν στενοχωρέθηκε μόνο. Τρελάθηκε από τη στενοχώρια του. Γιατί in gar plusius fodra. Είχε μάθει να ζει με τα πλούτια του και να μην έχει καμιά ανάγκη κανένα Χριστό και να τον νοιάζουν μόνο τα πλούτια του. Άντε ντε, να βρει Χριστό τώρα. Όταν κολλάει κανένας μόνο στα υλικά αγαθά, τότε πώς να βρει, πού να βρει τον Χριστό και τι ανάγκη τον έχει τον Χριστό, το χρειάζεται. Δυσκόλωση τα αγαθά έχοντες, εις ελεύσονται λέει στην Βασιλεία των Ουρανών. Πολύ δύσκολα αυτοί που έχουν πολλά υλικά αγαθά μπορούν να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Και οι μαθητές αμέσως ρωτάνε, και ποιος είναι αυτός τότε που θα σωθεί, τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό. Αυτά λέει που είναι αδύνατα να τα κάνουμε οι άνθρωποι, είναι δυνατά να τα κάνουν, να τα κάνουν αυτοί που θα τους ευλογήσει ο Θεός. Θα σκύψουν μπροστά στο Θεό με ταπείνωση και θα ζητήσουν το έλεος του. Και χτες διαβάζοντας τα αναγνώσματα, διάβασα λίγο και τη ζωή των Αγίων που γιορτάζουν σήμερα. Και μου άρεσε αυτός ο Άγιος που δεν τον είχα προσέξει και ποτέ και δεν ήξερα καν ότι υπάρχει και είναι εκεί από τα μέρη μου, την Ήπειρο. Ο Άγιος Σοφιανός, επίσκοπος Δρύνου Πόλεως. Επίσκοπος Δρύνου Πόλεως ήταν και ο γιορτάς μου, ο πνευματικός μου, ο πατέρας μου που λέω. Και τι έκανε αυτός. Είχε, λέει, τόση αγιότητα και τόση αγωνία για τον κόσμο, για τους πιστούς, για τη Μητρόπολη του, που ήταν περίπου στην ίδια εποχή, λίγο πιο πριν, από τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Και επειδή, λέει, έβλεπε το γένος μας να χάνεται, γιατί ξεχνιόταν η γλώσσα, η πίστη, η πατρίδα, προσπάθησε να χτίσει στα μέρη του εκείνα σχολεία και να βάλει δασκάλους, κυρίως τους ιερείς ή τους ψάλτες. Οι ιερείς και οι ψάλτες τότε κάνανε τους δασκάλους, γιατί αυτοί ήξεραν γράμματα ψάλλοντας και διαβάζοντας και είχαν και τα βιβλία. Από πού κάνανε γράμματα? Από το ψαλτήρι και από το οκταήχη, για να μαθαίνουν το α, το β και το γ και το δ μέχρι το ω και να τα συντεριάζουν και να γίνονται ψάλτες και να μαθαίνουν και ελληνικά γράμματα. Δέστε όμως τι αναφέρει στη βιογραφία αυτού του Αγίου. Ενώ νοιάζονταν για τα γράμματα τα ελληνικά και για τους Ρωμιούς, την ίδια στιγμή όμως τον αγαπούσαν πάρα πολύ και οι μουσουλμάνοι, διότι βλέπαν την καλοσύνη του, την αγιότητά του και την αγάπη του. Και μια μέρα, λέει, πάει μια κοπελίτσα μουσουλμάνα, η οποία τι είχε χάσει? Το σκουφί της, λέει, που είχε, το είχε κεντήσει γύρω-γύρω με χρυσά φλουριά. Θεός μου, φλουριά είχε βάλει κύριο κύριο. Το χάσε όμως, που το σκουφί μου, που το σκουφί μου,
Μπορεί να τη μάλωνε και καμιά πεθερά, ποιος ξέρει. Όχι, δεν μάλωνουν οι πεθερές, μόνο να αγαπάνε, συγγνώμη. Εδώ να γελάτε όλες τώρα, οι νέες γελάτε, οι μεγάλες κοίμεται τώρα. Και έκανε προσευχή πολύ και της λέει να πας, ακούτε που είχε φτάσει τα φλουριά. Να πας, λέει, σε αυτή τη φωλιά πάνω εκεί στο ψηλό το δέντρο, την έχει πάρει ο Πελαργός. Ο Πελαργός το έχει πάρει και το βρήκε και τη το έδωσε. Και ακούστηκε αυτό παντού και το θαύμασα. Κάποια άλλη στιγμή, λέει, ήταν σε μια κουβέντα στην οποία, λέει, ήταν και οι μουσουλμάνοι της περιοχής. Και συζητούσαν οι άλλοι για ένα θαυματάκι που είχε γίνει στο χωριό τους. Οι μουσουλμάνοι που να πιστέψουν, άντε ρε, μας κοροϊδεύετε, μας κάνετε αυτά, ιστορίες, δεν υπάρχουν αυτά, δεν γίνονται, δεν είναι τέτοια. Και τότε τι τους λέει, ελάτε εδώ ρε μαζί μου. Και πάει, λέει, μέσα στο σπίτι που είχαν το τζάκι. Και παίρνει, λέει, από το τζάκι τρία ξύλα που καίγονταν ήδη, είχαν πάρει φωτιά. Λέει, πάμε να τα φυτέψουμε. Ω, γέλαγαν οι μουσουλμάνοι, τι να φυτέψουμε, του λένε τώρα τρελώσεις. Αυτά κάρικα, λέει. Κάρβουνο είναι. Και πάνε, λέει, και τα φυτεύουν και τα τρία ξύλα αυτά ήταν από κερασές. Ελάτε, λέει, την άνοιξη, αυτά, λέει, τα βγάλουν και λουλούδια και κεράσα. Περίμεναν τώρα όλη η περιοχή, αν θα βγάλουν ούτε κλαδιά, λέει, δεν θα βγάλουν, ούτε φύλλα. Και μέχρι την άνοιξη, λέει, έγινε τεράστιο το δέντρο και γέμισε, λέει, τριών ειδών διαφορετικών, λέει, κεράσα, διότι ήταν τρία διαφορετικά ήδη τα ξύλα. Σας είπα αυτές τις δύο ιστορίες, γιατί υπάρχουν πολλοί Άγιοι. Είναι σήμερα ο Άγιος Νίκων, μεγάλη μορφή αγιοσύνης. Ο Άγιος Αλίπιος, μεγάλη. Ο Άγιος Αλίπιος στην άλλη εκκλησία τον έχουμε στην κολόνα, μπαίνοντας, τον έχουμε αυτό εικόνα, γιατί αυτός έζησε μια ζωή ολόκληρη που πάνω σε ένα στήλο. Έφτιαξε το στήλο εκεί να έχει λίγο χώρο να μπορεί να κοιμάται και εκεί έζησε πάνω στο στήλο. Γι' αυτό είναι ο Άγιος Αλίπιος, ο Κιονίτης, αυτός που έζησε μια ζωή πάνω στην κολόνα. Και ο Άγιος Τηλιανός, ο οποίος είχε τόσο αγάπη που τι έκανε, είχε πάει, λέει, σε ένα ποτάμι που ήταν εκεί κοντά στο ασκητήριό του και επειδή είχε πέσει η γέφυρα και ο κόσμος περνούσε πέρα δόθε, αυτός, επειδή ήταν σωματώδης πολύ, έπαιρνε τον κόσμο στην πλάτη και τον περνούσε απέναντι όλη την ημέρα, από τη μια μεριά στην άλλη και από την άλλη προς τα δω, όσοι θέλανε τον φωνάζανε, πήγαινε, τους έπαιρνε. Είχε, δεν είχε, λέει, κρύο και παγουνιά μες στο νερό. Αυτοί δεν βρέχονταν, αυτός βρέχονταν. Και εκεί αξιώθηκε να κουβαλήσει ένα παιδάκι που η παράδοση λέει ότι αυτό το παιδάκι ήταν ο Χριστός. Γι' αυτό τον έχουμε κι εμείς εδώ πίσω, εκεί πάνω στην κορυφή με ένα παιδάκι στην αγκαλιά μας. Έτσι είναι οι Άγιοι. Οι Άγιοι είχαν αγάπη και στο τέλος, λέει ο Άγιος Σοφιανός, ήθελε τόσο πολύ να βοηθήσει τον κόσμο που παρέδωσε την επισκοπή σε άλλον επίσκοπο, του λέει, έλα εδώ εσύ τώρα να γίνεις επίσκοπος να διοικήσεις. Και αυτός γύρναγε, λέει, από μέρος σε μέρος όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα και μιλούσε στον κόσμο και δίδασκε και εξομολογούσε για να σταθούν
οι Ρωμιοί και να μην χαλάσουν την πίστη τους. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο, γι' αυτό μετά βγήκε ο Άγιος Κοσμάς ο ετωλός και κήρυξε, που εξισλαμίζονταν, λέει, χωριά ολόκληρα. Ακούστε πόσο είχε αγριέψει το γένος και πόσο είχε χαθεί το γένος, επειδή τους βασανίζανε οι Τούρκοι, για να ξεφεύγουν πολλά χωριά, τι έκαναν. Εξισλαμίζονταν όλο το χωριό μαζί με τον παπά τους. Τους μάζευε και τους έλεγε, πάμε να γίνουμε όλοι μουσουλμάνοι. Το είδαν αυτό οι Άγιοι και τρόμαξαν. Γι' αυτό και βγήκαν και ο Άγιος Σοφιανός και στη συνέχεια βέβαια πολύ περισσότερο ο Άγιος Κοσμάς ο ετωλός και κήρυξαν σε όλο τον τόπο. Αυτή είναι η πίστη μας. Αυτή είναι η Άγιοι μας. Αυτά είναι τα θαύματά τους. Αυτή όμως πάνω απ' όλα είναι η αγάπη τους στο Χριστό και στο συνάνθρωπο. Στο Χριστό και στο συνάνθρωπο. Χωρίς αγάπη στο Χριστό, αλλά και χωρίς αγάπη στο συνάνθρωπο, δεν μπορεί να σωθεί κανένας μας. Κανένας. Και επειδή έρχονται γιορτές, και επειδή χρειάζεται να βοηθήσουμε κόσμο, θα κάνουμε τώρα μέσα στο Δεκέμβριο και τον έρανο της αγάπης. Έχουμε ξεκινήσει, για όσους μας ακούνε και με το, μέσα από την μετάδοση που κάνουμε. Ξέρετε, η λειτουργία μας, εδώ αυτό το κυσάκι μας και τ' άλλο το κυσάκι μας εκεί, η μεταμόρφωση, φτάνει μέχρι την άκρη της γης. Με παίρνω τηλέφωνο από καράβια. Σε είδαμε σήμερα σε όλη τη λειτουργία. Λέω, πού είσαι? Πάμε, λέει, προς τη γη του Πυρός. Τέρμα Αργεντινή, κάτω τέρμα. Πού πάτε, λέει ο άλλος, με παίρνει. Πάτε, λέει, μου κάνεις παρέα. Τι παθαίνουν πολλά από τα παιδιά μας τώρα? Φεύγουν στο εξωτερικό και εκεί νιώθουν τη μοναξιά και την έλλειψη της πατρίδας. Είμαι, λέει, σε ένα καράβι, μου λέει ένα παλικάρι, έρθε προχτές να εξομολογηθεί και μου λέει, δεν έχω αφήσει λειτουργία τώρα, δεν το ξεφεύγεις ούτε μία μέρα. Και είμαστε, λέει, πάνω στο καράβι, ο καπετάνιος και εγώ μόνον Έλληνες. Οι άλλοι, λέει, είναι 10 από εδώ, 10 από εκεί, 10 από παραπέρα. Κάνουν αυτοί, λέει, τις παρέες τους, μπουρου μπουρου μπουρου, μιλάνε τα δικά τους. Εμείς, λέει, καθόμαστε στην άκρη και δεν έχουμε άνθρωπο να μιλήσουμε. Εσύ, λέει, μας κάνεις παρέα με την τρέλα σου. Και ο Αντώνης και ο Ευθύμης και ο Γιώργος και ο Στέλιος που γιορτάζει σήμερα, και να του πούμε χρόνια πολλά. Έχουμε κι άλλο Στέλιο, έχουμε και επίτροπο που γιορτάζει σήμερα. Και όσοι γιορτάζετε σήμερα. Αλλά, Αντώνη, δεν ξεφεύγεις καθόλου, ούτε εσύ, ούτε οι υπόλοιποι. Γι' αυτό και τα λέτε με όρεξη. Γιατί δεν μας ακούν μόνο οι 5, 10, 20, 100. Και 10.000 μας ακούνε από εκείνο το κολοκυθάκι εκεί, το οποίο φτάνει στην άκρη της γης. Ή στα νοσοκομεία μέσα, να έχεις εκεί τις αρρώστιες σου και να ακούς τη λειτουργία και να γεμίζεις δάκρυα συγκίνησης και προσευχής για όλους αυτούς που πονάνε, που υποφέρουν, που ανεβαίνουν ανηφόρες. Να τους σκεφτόμαστε, λοιπόν. Να τους σκεφτόμαστε. Να τους σκεφτόμαστε. Πάρτε το δρόμο της αγάπης και θα μπείτε σίγουρα στον παράδεισο. Αν πάρουμε το δρόμο της σκληρής άσκησης, εκεί δεν ξέρω πώς μπαίνει κανένας στον παράδεισο. Εκεί είναι πιο δύσκολα, γιατί είναι και ο εγωισμός, είναι και πολλά άλλα. Με την αγάπη όμως μένεις σιγουρότατα στον παράδεισο. Όλες αυτές τις μέρες, με τη χάρη του Θεού, βγάλαμε και το πρόγραμμα έξω. Θα είναι πρόγραμμα εκεί πέρα στη Σαρακίνα. Είναι πρόγραμμα και στο ίντερνετ, για εξομολόγηση, για τις ακολουθίες, για τις αγρυπνίες, για όλα τα οποία έχουμε να κάνουμε. Άντε, να είμαστε καλά.
Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Καλά και αγιασμένα Χριστούγεννα. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα.